ο κ. Αυτιά να είχε περάσει οι πολύ δύσκολε μέρε να κάθεται σαν αριθμομηχανή να υπολογίζει πόσο χάνει ο καθένα και καθεμιά από του άμεσου του συνταξιούχου, τώρα τη συμβουλιά. Λοιπόν, 17 του μηνό, την προηγούμενη Κυριακή, πριν ανέβει στο βήμα ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργό, δείχνεμε του κερδισμένου. Δείτε τι λέγαμε εκείνη τη μέρα, πολλέ μέρε πριν α, α, γίνει αυτή η ομιλία στη Βουλή που μα τίμησε δεόντω. είναι οι κερδισμένοι αυτή τη μεγάλη απόφαση. Η οποία ελήφθη. Μετά σου λένε οι Ευρωπαίοι, καλά, 6,5 δι πλεόνασμα, του στύψαμε. Θα στύψουμε και του ανθρώπου οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι. Σοφή η απόφαση αυτή, αλλά όφυλαν να μην την πάρουν αυτή την απόφαση για μείωση των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, διορθώθηκε το λάθο. Ε, έχουμε δημόσιο. Για -19. Ναι. Yeah. Λοιπόν, ποιοι είναι κερδισμένοι. Δημόσιο λοιπόν με 25 έτη και άνω. Είκα με 35 ετία. ΤΕΒΕ με 15 ετία θα χάναν 220 ευρώ. Ταμείο Νομικών με 25 χρόνια. Τσάι με 25 χρόνια και άνω. Τσμεδέ με 25 και άνω. Διασώζονται από 35 έως 155 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αυτά από 17 του μηνό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τσιμωδιά. μουδιά. Ε? Ε, και τα μεν και τα δε. Τώρα, μεγάλες ευχαριστίες που η δικιά σας φωνή έφτασε στη Βουλή. Υπάρχει ένα θέμα. Εσεί ψηφίζατε και εμεί δείχναμε τι μειώσει. Και 31 Δοδεκάτου του 2017 έπρεπε να δώσετε τα στοιχεία του επανεπολογισμού. Το έλεγε ο νόμος. Δεν τα δώσατε, τα δώσαμε εμεί. Επίση, χαίρομαι που μαζί με την κοινωνία φωνάξαμε. Πήρατε πίσω αυτέ τι μειώσει, αλλά υπάρχει και ένα ιδιαίτερα σημαντικό πίνακα. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ 380.000. Τι θα γίνει με τη σκληρή εισφορά υγεία, τι θα γίνει με το πλαφόν στι συντάξει, τι θα γίνει με τι συντάξει χειρία, τι θα γίνει με τη μείωση του εφάπαξ και τι θα γίνει με τη μείωση των μερισμάτων. Άρα λοιπόν προχωράμε με του πίνακέ μα με, με ωραίο τρόπο το ασφαλιστικό, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τη Εξωματική Αντιπολίτευση, αρχηγή των κομμάτων, είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα. Ελάτε όλοι μαζί με την κοινωνία να βρούμε μια άκρη πριν είναι αργά. <Τι>